Σπύρος Νάσιος έχει κοντά του τον Τάσο Μπακασέτα. Σπύρο. Λοιπόν, ο αρχηγός, ιστορική νίκη, ιδιαίτερη βραδιά. Τα λόγια είναι φτώχεια σε αυτές τις στιγμές. Τι έχεις να πεις, Τάσο? Θα πω ότι είπα και πριν λίγο. Δεν θέλω να αλλάξω τις δηλώσεις μου ή να πω κάτι διαφορετικό. Να μιλήσω προσωπικά, είναι η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου που έχω κάνει όσα χρόνια αγωνίζομαι στο ποδόσφαιρο, επαγγελματικά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχω συμπαίχτη σε αυτά τα παιδιά. Μοιραζόμαστε τα αποδυτήρια της εθνικής και τον αγωνιστικό χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στο George, στην οικογένειά του, και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να του δώσουμε κάπως μια δύναμη. Θεωρώ ότι ήταν από το χέρι μας το φέραμε με το παραπάνω. Ήταν ένα παιχνίδι που, αν με ρωτάτε την άποψή μου, δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει βάσει των συνθηκών. Και από εκεί και έπειτα αποτελεί ντροπή για κάποιους συναδελφούς σας. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Να προσπαθούν να επωφεληθούν από μια τέτοια τραγωδία λέγοντας χυδαιότητες και ντροπιαστικά πράγματα γύρω από το. Από τον Τζόρτζ, την οικογένειά του και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε λίγο άνθρωποι σε τέτοιες στιγμές. Η σιωπή είναι, νομίζω, η καλύτερη λύση για όλους. Όμως δεν κινήθηκαν όλοι σε αυτό το μήκος κύματος και πραγματικά θα πρέπει να ντρέπονται, γιατί τέτοιες στιγμές είναι πολύ δύσκολες και πρέπει να σεβαστούν και το αδικοχαμένο παιδί και την οικογένειά τους, αλλά και εμάς που σήμερα είχαμε να αγωνιστούμε σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Και δεν νομίζω ότι είναι μέρα που μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω για το ποδόσφαιρο. Αυτά που ήταν από γύρω από το ποδοσφαιρικό κομμάτι τα είπα, οπότε... Μας συγκινήσατε. Σίγουρα όλοι οι Έλληνες αγάπησαν τον Τζόρτζ. Δεν τον ξέραν όμως οι περισσότεροι. Θες να μας πεις κάτι για τον Τζόρτζ? Γιατί τον έχεις και στην Εθνική, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Ο Τζόρτζ σήμερα ήταν οδηγός για μας, διότι είναι ένα παιδί που πάνω απ' όλα έβαζε την ομάδα. Μπορούσα να πω δύο περιστατικά. Το ένα, ότι μέσα στη Γαλλία, όταν είχαμε παίξει το καλοκαίρι, ήταν με έναν αστράγαλο τούμπανο και το μόνο που τον ένιωσε να βοηθήσει στην ομάδα. Και στο μάτσο το μπαράζ με τη Γεωργία, ενώ ήξερε ότι θα τραυματιστεί, γιατί είχε ήδη μια θλάση στη γάμπα. Είχε τσακωθεί με γιατρούς, με προπονητές, με όλα, και είπε ότι θα δώσω και την ψυχή μου όσο αντέξω, και όπως άντεξε, γιατί μετά από 60 λεπτά έγινε αναγκαστική αλλαγή, και γιατί έχει πάθει υποτροπή στη γάμπα, που είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Η αυταπάρνηση του Τζόρτζ ήταν ο οδηγός μας σήμερα. Πραγματικά τον ευχαριστούμε για όλα. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και να κερδίσουν την ηρεμία τους οι άνθρωποι, να θρηνήσουν αυτόν τον άδικο χαμό, όπως και εμείς μαζί, και σιγά σιγά να πατήσουμε όλοι πάλι στα πόδια μας. Είπες τίποτα στα παιδιά σου, παίκτες σου, λίγο πριν μπείτε στον αγωνιστικό χώρο σήμερα, σαν αρχηγός? Μένουν μέσα στα αποδυτήρια, θεωρώ. Όλοι ξέραν τι χρειάζονται να κάνουν. Δεν έχω να πω τίποτα για τα παιδιά. Πραγματικά είναι... τους νιώθω πλέον σαν οικογένειά μου, και κάτι τέτοιες καταστάσεις χαίρομαι που μας φέρνουν ακόμα πιο κοντά και δεν μας απομακρύνουν και μας διαλύουν. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Είστε οικογένειά μας, να ξέρεις, και για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ.